Καθίστε, άνθρωποι, καλησπέρα. Καλησπέριζω όσου είναι στην αίθουσα, καλησπέριζω και όσου έχουν συμμετεί από μακριά τη μαζί μα. Να πω σήμερα είναι η ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μα που έχουμε μαζί μα τον κύριο Κοροκύδη, αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο τη Αθήνα, αλλά και έναν συνάδελφο που είναι πολύ γνωστό ευρωπαϊκά, που έχει θητεύσει σε σημαντικά κέντρα του εξωτερικού, στο Κέμπριτζ για παράδειγμα για πολλά χρόνια. Και που είναι γνωστό ω ένα ειδήμον στι εκπαιδευτικέ και εκπαιδευτικέ πράξει και ένα ομιλητή που έχει διεθνή αναγνώριση. Τον ευχαριστούμε λοιπόν θερμά που βρίσκεται σήμερα μαζί μα και θα μα μιλήσει για ένα ενδιαφέρον πεδίο εφαρμογή πράξεων εκπαιδευτική τεχνολογία που είναι το ροπητικό σύστημα που οι εφαρμογέ θα αυξάνουν συνεχώ. Επομένω, κύριε Κοκκίδη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μα και ο λόγο είναι σε εσά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά, για την εισαγωγή αλλά και για την πρόσκληση. Είναι τιμή για μένα να συμμετέχω στο πάρα πολύ πετυχημένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο έχετε οργανώσει τα τελευταία χρόνια. Θα μιλήσω για το τις εφαρμογές επεμβατικής τεχνολογίας στο ουροποιητικό σύστημα και ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις σε αυτά τα επίπεδα. Η εξέλιξη της επεμβατικής τεχνολογίας στο ουροποιητικό αφορά την διενέργεια διαδερμικά απεικονιστικά καθοδηγούμενων επεμβάσεων που έχουν αλλάξει τη διαχείριση πολλών μεγάλων αριθμών παθολογίας του ουροποιητικού συστήματος. Πρόκειται για επεμβάσεις οι οποίες είναι ελάχιστα επεμβατικές με χαμηλό κόστος, χαμηλό ποστό επιπλοκών, αλλά και χαμηλή παραμονή στο νοσοκομείο. Έχουν εξελιχθεί από τις διαγνωστικές πράξεις που κάναμε παλαιότερα, προτού εξελιχθεί η επεμβατική τεχνολογία σε μια αμυγός θεραπευτική ειδικότητα, σε ουσιαστικές θεραπευτικές λύσεις για αυτούς τους ασθενείς. Έχουμε ένα αριθμό εφαρμογών, μπορούμε να έχουμε μία αγκιακές εφαρμογές, είτε είναι παροχετεύσεις, είτε είναι διαδρομικές προσβάσεις για να γίνουν λιθοτριψίες και άλλα πράγματα, αγκιακές εφαρμογές με τους εμβολισμούς που έχουν εξελιχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια ή ογκολογικές εφαρμογές με προσέγγιση καθαρά θεραπευτική σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά και συνδυασμός αυτών των κατηγοριών για το ουροποιητικό σύστημα που αποτελεί ένα πραγματικά δυναμικό πεδίο της εξέλιξης επεμβατικής τεχνολογίας. Για τις μη αγκιακές μπορούμε να έχουμε τις προσβάσεις αυτές οι οποίες είναι διαγνωστικές προς το παρόν, δηλαδή τις βιοψίες για να έχουμε τη δειγματοληψία ιστών, παροχετεύσεις ή διαχείριση περιπτώσεων που έχουμε διαφυγή μετά από επεμβάσεις. Μπορούμε να έχουμε αγκιακές επεμβάσεις είτε αρτηριακές είτε στο φλεβικό δίκτυο, αλλά και ογκολογικές επεμβάσεις οι οποίες μπορεί να είναι είτε θεραπευτικού είτε παρηγορητικού χαρακτήρα. Και όλα αυτά θα τα αναλύσουμε το επόμενο μισάωρο. Οι βιοψίες, δηλαδή η γηματοληψία από το ουροποιητικό, κυρίως αφορά το νεφρό, το οποίο μπορεί να είναι βιοψίες είτε μη στοχευμένες όταν θέλουμε βιοψίες πανηχήματος, στοχευμένες όταν μιλάμε για βλάβες, μπορούν να γίνουν διασφαγητηδικά αν χρειαστεί. Μπορούμε να πάρουμε βιοψίες είτε από τα επινεφρίδια, αλλά και από τον προστάτη. Η απεικόνισή μας μπορεί να είναι είτε με απεικόνιση, είτε με τον υπέρηχο, είτε με τον αξονικό τομογράφο ή ακόμη και με τη μαγνητική τομογραφία και το συνδυασμό αυτών όπου χρειαστεί. Για την βιοψία του νεφρού, για την εξέταση του νεφρικού παρενχήματος, μιλάμε για βλάβες, για καταστάσεις εκείνες οι οποίες θέλουμε να έχουμε και φλοιό, αλλά και μυελό λιγάκι. Συνήθως πρόκειται για περιπτώσεις συστηματικής νόσου ή περιπτώσεις που έχουμε μια αξιολόγηση ενός μοσχεύματος και οι βελόνες που θα χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να δώσουν ένα ικανό δείγμα. Είναι συνήθως διαμέτρο από 15 μέχρι 18 G και ο σκοπός μας είναι να έχουμε ένα καλό κομμάτι του νεφρικού παρενχήματος. Ο τρόπος με τον οποίο διενεργούνται συνήθως στο εξωτερικό, όταν τις κάναμε, τώρα στην Ελλάδα λίγο δύσκολο. Υπάρχει ένας τεχνικός εργαστηρίου δίπλα, οπότε όταν κάποιος κάνει την βιοψία, γίνεται μια αρχική ανάλυση ότι πρόκειται για ένα ικανοποιητικό δείγμα και συνήθως παίρνουμε δεύτερο ή τρίτο δείγμα, προκειμένου να μην ξαναεποπληθεί ο ασθενής σε δεύτερη. Δεν έχουμε μια άμεση απάντηση, αλλά τουλάχιστον βλέπουμε εάν ανατομικά το δείγμα μας καλύπτει τις
τις ανάγκες που χρειάζεται για να δοθεί μια διάγνωση. Η βιοψία συγκεκριμένων βλαβών συνήθως πρόκειται για περιπτώσεις που θέλουμε να έχουμε συμπαγείς βλάβες, που θέλουμε να επιβεβαιώσουμε ότι πρόκειται για νεφροκυτωρικό καρκίνωμα. Δεν είναι πάντα απαραίτητη πρώτον του χειρουργείου, αν δηλαδή πρόκειται να εξαιρεθεί η βλάβη. Είναι όμως πάντα απαραίτητη πρώτου καυτηριασμού και θα μιλήσουμε σε αυτό στο τέλος της ομιλίας. Ανάγεται πού βρίσκονται οι βλάβες, θα κάνουμε την ανάλογη απεικονιστική καθοδήγηση και σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει ένα range βλαβών, συμπαγών βλαβών, οι οποίες βρίσκονται σε ενεργό παρακολούθηση και αυτές ενδεχομένως πρέπει να βιοψηθούν, να συζητηθούν πώς θα διαχειριστούν σε επίπεδο διεπιστημονικού συμβουλίου και από εκεί πέρα ενδεχομένως είτε να γίνει απλή στο χειρουργείο είτε να παραμείνουν στην παρακολούθηση. Αν αλλάξουμε, να γίνει νέα βιοψία. Όταν θέλουμε να προετοιμάσουμε ένα ασθενή που πρόκειται να υποβληθεί σε μια βιοψία του νεφρού, θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική πρόσβαση, δηλαδή πρέπει να τοποθετηθεί ανάλογα ο ασθενής, ανάλογα με το πού βρίσκεται η βλάβη. Εάν πρόκειται να γίνει με υπέρυθρο, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η πρόσβαση, έτσι ώστε να μην υπάρχουν δομές οι οποίες να εμποδίζουν την οικογένεια. Ενδεχομένως θα σημειώσουμε την περιοχή και αυτό το οποίο κάνουμε στο εξωτερικό, όταν γίνεται το consent από τον ασθενή, δηλαδή το παίρνουμε τη συγκατάθεση, καλό είναι να γίνεται και να σημειώνουμε και ποια μεριά θα προσεγγίσουμε και για ιατροδικαστικούς λόγους, αλλά και γενικά για να είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να πάμε στην άλλη μεριά. Αυτό είναι μια συνήθις πρακτική. Φυσικά θα διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον αντισηψίας και τοπικής αναισθησίας περισσότερες περιπτώσεις, όπως κάνουμε στις περισσότερες επεμβάσεις μας. Εάν πρόκειται να γίνει με τον αξονικό τομογράφο, γνωρίζουμε ότι θα τοποθετηθεί ο ασθενής με μια πρόσβαση, για παράδειγμα, για αυτήν την εξωφυτική βλαβιοπιστία και μετά αρχικά θα τοποθετήσουμε τοπική αναισθησία και μετά θα καθοδηγηθεί μια βελόνη στη μεσότητα της βλάβης. Είναι σχετικά απλό, εύκολο. Το αβαντάζ βασικά του αξιολογικού τομογράφου είναι ότι μας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε άμεσα εάν έχουμε κάποια πιθανή αιμορραγία. Δηλαδή, με την εικόνα που θα πάρουμε στο τέλος της επέμβασης μπορούμε να ξέρουμε αν διαμορφώθηκε ένα αιμάτωμα και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Αν αυτό εξελίσσεται, αν δούμε ένα αιμάτωμα να φτιαχτεί άμεσα, ενδεχομένως να παραμείνει ο ασθενής κάνα δύο λεπτά, λιγάκι, θα ξαναπάρουμε μια εικόνα. Αν αυτό το αιμάτωμα εξελίσσεται, τότε ενδεχομένως θα δώσουμε σχεδιαγραφικό προκειμένου να δούμε αν αυτή η πράξη προκάλεσε εξαγγείωση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τον υπέρηχο για βλάβες, οι οποίες μπορούμε να θεωρήσουμε μεγαλύτερες, πιο εύκολες. Θα πρέπει να βρούμε μια γωνία τέτοια που να μας επιτρέπει την πρόσβαση στη βλάβη, να τη δούμε, δηλαδή να φαίνεται υπερηχογραφικά. Εδώ έχουμε μια μεγέθη βλάβη. Θα μπορούσε κάποιος να την κάνει και με τον αξονικό τομογράφο ή σε πλάγια θέση έχουμε τον υπέρηχο. Διαλέξαμε τον υπέρηχο σε αυτή τη φάση. Βλέπουμε εδώ πώς εμφανίζεται στο color doppler. Βλέπουμε την περιοχή της βλάβης. Εδώ είναι η βελόνη μας και από εκεί πέρα θα πάρουμε το δείγμα. Ο τρόπος με τον οποίο διενεργούμε πάντα τις βιοψίες στο νεφρό είναι με ομοαξονικό σύστημα. Δεν υπάρχει κανένα νόημα να περάσουμε την κάψα του οργάνου δύο φορές. Αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος αιμορραγίας. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το βιολογικό σπόγκο ως εμβολικό υλικό, το οποίο τοποθετείται με τη μορφή βυσμάτων που τοποθετούνται στο άκρο μιας μικρής σύριγγας 2 ml. Και αφού πάρουμε το δείγμα μας, έχοντας τρυπήσει την κάψα μόνο μία φορά, θα πάρουμε δύο δείγματα με διαφορετική κατεύθυνση και από εκεί και πέρα θα εμβολήσουμε τη διαδρομή της βελόνης με αυτό το βιολογικό σπόγκο, προκειμένου να μειώσουμε πάρα πολύ σημαντικά τον κίνδυνο αιμορραγίας από τις βιοψίες του νεφρού. Και αυτό πρέπει να είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε τις βιοψίες μας. Τώρα, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε δυσκολίες να πάμε διαδερμικά, να υπάρχουν άλλες αντενδείξεις, όπως για παράδειγμα οι διαταραχές της πήξης. Οπότε θα περάσουμε διασφαγητηδικά. Δεν είναι συνηθισμένος ο τρόπος. Η διασφαγητηδική βιοψία στο σηκώτη είναι στάνταρ. Εγώ προσωπικά στην Αγγλία έκανα πάρα πολλές διασφαγητηδικές βιοψίες. Εδώ κάνουμε και στο σηκώτη ελάχιστες. Πολύ σπάνια θα κάνουμε και στο νεφρό, αλλά υπάρχει αυτή η μέθοδος, πρέπει να τη γνωρίζουμε. Η προσέγγιση για το νεφρό είναι η στάνταρ τεχνική του ύπατος. Αλλά θα περάσουμε από τα δεξιά, δεν μπορούμε να περάσουμε αριστερά διασφαγητηδικά. Θα κατέβουμε διασφαγητηδικά στην νεφρική φλέβα
συνήθως τη δεξιά νεφρική φλέβα, γιατί μπαίνουμε από δεξιά πρόσβαση, και από εκεί πέρα θα στοχεύσουμε τον κάτω πόλο του νεφρού. Εδώ θα πρέπει το σύστημά μας να είναι ευέλικτο, δηλαδή η βελόνη μας, είναι μια συγκεκριμένη εταιρεία που κάνει μια βελόνη που είναι 19G ή 18G. Η προσέγγιση μας είναι με ένα καθετήρα 60 εκατοστά. Αφού καθετηριάσουμε για τους περισσότερους ασθενείς με όλα τα ανατομικά χαρακτηριστικά, μπορούμε να πάρουμε δύο δείγματα με μια βελόνη 19G, εάν πρέπει να προσεγγίσουμε διασφαγητικά. Και εδώ βλέπουμε κάποια αποτελέσματα. Ήταν μια περίοδος που ήταν πολύ της μόδας η διασφαγητική προσέγγιση. Βλέπετε, οι δημοσίευσεις είναι λίγο παλαιές. Κάπως σταθεροποιήθηκαν, βελτιώθηκαν και οι συνθήκες που κάνουμε με την διαδερμικά, αλλά και με τον εμβολισμό. Νομίζω ότι είναι σπάνιες περιπτώσεις που κάνουν διασφαγητικές. Πάντως, είναι και αυτό μέρος του αρμαμεντάριου, δηλαδή του οπλοστασίου που έχουμε. Τώρα, αν θέλουμε να περάσουμε σε άλλη απεικονιστική μέθοδο, για κάποιον αλφαβήτα λόγο, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το μαγνήτη, σε κέντρα τα οποία υπάρχει αυτή η δυνατότητα να κάνουμε επεμβάσεις με το μαγνητικό τομογράφο, με ειδικά υλικά, με ειδικές κεραμικές βελόνες, θα πρέπει να τοποθετήσουμε τον ασθενή ανάλογα. Θα πρέπει να έχει διαμορφωθεί ένα ποινίο τέτοιο, το οποίο να μας επιτρέπει επεμβάσεις. Και μιλάμε για ένα ποινίο το οποίο έχει ένα ευρύ πεδίο και μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε τουλάχιστον 10 εκατοστά σε βάθος. Η βελόνη μας θα είναι κεραμική. Οι επεμβάσεις στο μαγνήτη, για όσους έχουν κάνει, ξέρουν πολύ καλά ότι θα πρέπει να τοποθετήσουν τον εαυτό τους σε μια εντός του γκάντρι, κάνει λίγο θόρυβο, πρέπει να κάποιος να βάλει ακουστικά. Αλλά είναι ωραίο να βλέπει κάποιος την βελόνα real time, αν έχει τη δυνατότητα να αποσεδώ για μια βλάβη του νεφρού. Κάπως έτσι τοποθετείται ο χειριστής, βλέπει, είναι απαραίτητο, υπάρχει μια οθόνη που δεν είναι κάτι συνηθισμένο με τους τομογράφους, το ανάλογο πεδίο, πέριξ του ποινίου, και το χέρι φτάνει μέσα στον κάντρι και real time μπορούμε να έχουμε αυτή την προσέγγιση της βλάβης. Είναι μια άλλη εφαρμογή, δεν είναι πολύ εύκολη και δεν έχει και σαφείς ενδείξεις. Πάντως, ορισμένα κέντρα που το έχουν εφαρμόσει έχουν δείξει ότι αυτό είναι, και παράδειγμα το Στρασβούργο που κάνουν αρκετές επεμβάσεις με το μαγνήτη, ότι είναι σίγουρα μετά την καμπύλη εκμάθησης ασφαλής και μπορούν να στοχεύσουν έτσι κάποιες μάζες του νεφρού που ενδεχομένως δεν είναι εμφανείς με άλλες απεικονιστικές μεθόδους. Φυσικά πρέπει να ξέρουμε ότι είναι, όπως και να είναι, μια πιο μακροσχελής διαδικασία, απαιτείται μια καμπύλη εκμάθησης και φυσικά είναι και πιο ακριβή. Αυτό το οποίο η απεικόνιση με το μαγνητικό τομογράφο βοηθάει πάρα πολύ όμως στις βιοψίες του προστάτη, γιατί έχουμε τη δυνατότητα με τη συγκεκριμένα με συγκεκριμένες τεχνολογίες να στοχεύσουμε βλάβες οι οποίες πριν δεν μπορούσαμε να τις δούμε, είτε με fusion τεχνικές, με τον υπέρυγο, βλέποντας δηλαδή συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες μας έχουν δώσει την πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία σήμα ότι πρόκειται περί κακοήθειας. Θα πάμε να στοχεύσουμε συγκεκριμένες περιοχές με τη χρήση ενός grid που ουσιαστικά τεμαχίζει την εικόνα μας και πάμε πολύ συγκεκριμένα στην περιοχή αυτή του ενδιαφέροντος με καθοδήγηση μαγνητικής τομογραφίας. Και αυτή είναι μια πολύ καλή εφαρμογή. Δεν είναι πολύ διαδεδομένη και αυτή, αλλά νομίζω σιγά σιγά βρίσκει παραπάνω χώρο. Σε μελέτες που έχουν γίνει βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση ανάμεσα στη στοχευμένη βιοψία για βλάβες του προστάτη, αλλά κάποιες βλάβες, οι οποίες δεν μπορούσαμε να τις δούμε, είχαμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα στο να φανούν με τη μαγνητική τομογραφία. Η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία άλλωστε έχει αλλάξει πάρα πολύ σημαντικά τη διαχείριση του καρκίνου προστάτη. Αυτές είναι κάποιες δημοσίευσεις. Τώρα, όσον αφορά τις παροχετεύσεις και τη διαχείριση των διαφυγών, η παροχέτευση είναι μια πάρα πολύ συνηθισμένη πράξη του πυελοκαλλητικού συστήματος, δηλαδή με την νεφροστομία. Είναι μια πράξη που κάνουμε σε επίγουσα βάση, επεμβατικοί εκτενολόγοι. Από εκεί και πέρα, έχοντας κάνει μια πρόσβαση με τις νεφροστομίες, μπορούμε να καθετηριάσουμε και περαιτέρω τον ουρητήρα και την πιθανή απόφραξη, την καλοήθης, την κακοήθης, και να τοποθετήσουμε ένα ουρητηρικό στέντ με ορθόδρομη κατεύθυνση,
και όχι ανάδρομοι όπως γίνεται με τους ουρολόγους χιστοσκοπικά. Και επίσης μπορούμε να έχουμε πρόσβαση προκειμένου να γίνει διαχείριση λίθων με τη χρήση μεγαλύτερων συστημάτων πρόσβασης και την τοποθέτηση συστημάτων λιθοτριψίας. Μπορούμε να προσεγγίσουμε είτε διαταταμένα ή μη διαταταμένα συστήματα και σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να πάμε και εμείς ανάδρομα εάν υπάρχει χειρουργική πρόσβαση είτε με την διαμόρφωση νεοκύστης είτε μια υπάρχουσα χειρουργική πρόσβαση που θα μας δώσει δυνατότητα να τοποθετήσουμε ένα στέντ ενδεχομένως και ανάδρομα. Η νεφροστομία είναι μια στάνταρ τεχνική, είναι σχετικά απλή για τους περισσότερους έμπειρους επεμβατικούς τεχνολόγους. Γίνεται λίγο πιο δύσκολη στα μεταμοσχευμένα νεφρά, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει μεγάλη σταθερότητα για την πρόσβαση στο νεφρό. Είναι λίγο πιο κινούμενο το όργανο και πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Πάντα υπάρχει μια λιγότερο αγγιούμενη περιοχή που είναι ο κάτω πόλος του νεφρού. Εκεί θέλουμε να προσεγγίσουμε το όργανο και βλέπετε ότι εδώ έχουμε ένα νεφρό το οποίο βρίσκεται στη right iliac fossa, εδώ στην συγκεκριμένη περιοχή δεξιά. Οπότε αρχικά έχουμε μία σκιά γράφηση και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να έχουμε αρκετή σταθερότητα. Δηλαδή εδώ θα βάλουμε ένα σταθερό stiff σύρμα για να μπορέσουμε να κατευθύνουμε τα υλικά μας, αυξάνοντας δηλαδή τη διάμετρο από το 0,21 σύστημα στο 8 French καθετηράκι που θα βάλουμε για να τοποθετήσουμε αυτή την νεφροστομία. Και εν τέλει τοποθετείται ένα pigtail, το οποίο προσφέρει μια παροχέτευση, εξωτερική παροχέτευση σε αυτό το αποφραχθέν εμπειλοκαλλητικό σύστημα. Τώρα τα ουρητηρικά στέντ, βλέπετε, είναι κάποιες συσκευές οι οποίες είναι ως εξής. Έχουν δύο pigtail, ένα εγγύς και ένα άπο. Το κόνσεπτ είναι ότι υπάρχει μια παροχέτευση και από τις οπές οι οποίες βρίσκονται στο εγγύς και στο άπο τμήμα, αλλά και πέριξ του στέντ. Δηλαδή δεν περιμένουμε να γίνει όλη η παροχέτευση από αυτές τις οπές, ανάλογα βέβαια και το τοπίο της απόφραξης. Αυτό το σειρματάκι που βρίσκεται εδώ το κόβουμε συνήθως, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα ένα στέντ το οποίο προωθείται να μπορέσουμε να το τραβήξουμε για να το τοποθετήσουμε λίγο πιο, με πιο μεγάλη ακρίβεια. Έχουμε λοιπόν διαδερμική προσέγγιση. Μας δίνει πρόσβαση και μέσα στην ουροδόχο κύστη. Συνήθως είναι αυτό το double J design το οποίο βλέπουμε και μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε παροχέτευση από τον νεφρό στην ουροδόχο κύστη στην νεοκύστη εν όλη την περίπτωση. Όταν έχουμε, θα σας δείξω κάποια περιστατικά με ουρητηρικά στέντ, γιατί είναι ένα ενδιαφέρον κομμάτι της δουλειάς μας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις τις γωνιώσεις, την ανατομική δυσκολία στο να παροχετευτεί ο ουρητήρας και να καθεδριάσουμε τις στενώσεις, τις αποφράξεις. Οπότε εδώ θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις πιθανούς συνδυασμούς και τις γνώσεις μας που έχουμε τις αγκιακές, να χρησιμοποιήσουμε ειδικούς καθετήρες, συντρόφους καθετήρες, μικροκαθετήρες σε κάποιες περιπτώσεις προκειμένου να καθετηριάσουμε. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε την απόσταση. Τα ουρητηρικά στέντ έρχονται σε συγκεκριμένα μεγέθη και συνήθως για να ευθιάσουμε λιγάκι θα χρησιμοποιήσουμε ένα πύλεγο ή δικάρι και από εκεί πέρα με το σειρματάκι που είπαμε θα το κόψουμε κοντά στο δέρμα και θα το τραβήξουμε χωρίς να τραβάμε το στέντ. Για παράδειγμα, εδώ θα κάνουμε μια αρχική νεφροστομία. Βλέπετε, υπάρχει μια σκιαγράφηση του πολυκαλλητικού συστήματος. Από εκεί πέρα βλέπουμε τις ελικώσεις του ουρητήρα, το σημείο της απόφραξης. Θέλουμε να διέλθουμε για τις απόφραξεις να περάσουμε στην ουροδοχοκύστη. Αυτό είναι το κομμάτι το αποφραχθέν. Και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε, γίνεται και δύσκολο κάποιες φορές, να προσεγγίσουμε αυτό το κομμάτι το αποφραχθέν και να περάσει ένα ουρητηρικό στέν. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα τα ουρητηρικά στέντ όταν έχουμε διαφυγές είτε από τρώση του ουρητήρα είτε από πλήρη ρήξη του ουρητήρα μετά από χειρουργία. Καμιά φορά δεν γίνονται χειρουργία με προστατευτικά ουρητηρικά στέντ, όπως για παράδειγμα γυναικολογικά χειρουργία. Δεν βάζουν όλοι οι γυναικολόγοι ουρητηρικά στέντ που θα πρέπει να βάζουν για να αναγνωρίζουν τους ουρητήρες κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, με αποτέλεσμα την πιθανή τρώση και από εκεί πέρα είναι μεγάλα τα προβλήματα. Διότι το σύστημα είναι μη διαταταμένο, πιο δύσκολο κάποιος να το παρακεντήσει. Θα πρέπει να περάσουμε από το σημείο της τρώσης. Εδώ βλέπουμε υπάρχει μια εξαγίωση και η διαχείριση αυτών των ασθενών, αν και εφόσον περάσουμε και βάλουμε ένα ουρητηρικό στέντ, εδώ έχουμε και κάποια βίντεο που δείχνουμε πώς προωθείται, δηλαδή δεν είναι το κινούμενο κομμάτι του νεφρού, είναι καμιά φορά δύσκολο στο να προσεγγίσει κάποιο και να περάσει μέσα. Γι' αυτό έχουμε το πύλεγο, το θικάρι μας ευθυάζει λίγο τα πράγματα.
και εν τέλει τοποθετείται το βρυτηρικό στεντ, το σπρώχνουμε από την άλλη μεριά, δεν έχουμε κάποιον έλεγχο, θα πρέπει να τραβήξουμε το θικάρι να περάσει το σύστημα μέσα για να τοποθετήσουμε μια νεφροστομία ενδεχομένως. Και επί της ουσίας αυτό το στεντ θα παραμείνει ένα διάστημα, ενδεχομένως 3 έως 6 μήνες, αυτό είναι το σύνηθες διάστημα. Εμένα μου αρέσει να βάζω και μια νεφροστομία πάντα, να την αφήνω, δηλαδή να μην βάζω το βρυτηρικό στεντ μόνο του, αλλά να αφήνω την νεφροστομία τουλάχιστον 2-3 μέρες, να εξασφαλίζω ότι δουλεύει το βρυτηρικό στεντ και μετά να την αφαιρώ την νεφροστομία. Αυτό βλέπετε εδώ την εξαγίωση. Θα πρέπει να παραμείνει τουλάχιστον μέχρι 2-3 μήνες, μέχρι να διαμορφωθεί ένας πόρος και να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση της διαφυγής. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος αυτό να φτιάξει. Δηλαδή αυτό σε επίπεδο χειρουργείου είναι τρομερά δύσκολο να το βρει κάποιος, να το κάνει σαν αναστομώσεις, μεγάλο χειρουργείο. Ενώ ένα ουρητηρικό στέντ, το οποίο θα παραμείνει ένα διάστημα, αν και εφόσον κάποιος περάσει, δίνει ουσιαστική λύση σε αυτούς τους ασθενείς. Δυστυχώς κάνουμε αρκετά διαπεριστατικά. Βλέπετε και άλλη περίπτωση ουρητηρικού λικ, πάλι μετά από το χειρουργείο. Έχουμε αρκετά μεγάλη διαφυγή. Πάλι θα περάσουμε, θα τοποθετεί ένα ουρητηρικό στέντ. Αυτό είναι το κομμάτι μετά το χειρουργείο. Τώρα, μεγάλη εφαρμογή βρίσκουν και σκακοήθεις στενώσεις. Βλέπετε μία στένωση με μεγάλη ελίκωση του βρυτήρα. Δύσκολο κάποιος να την αντιμετωπίσει, να την περάσει, διότι δεν έχουμε καλή γωνίωση για να αντιμετωπίσουμε αυτή την απόφραξη. Εν τέλει, αφού περάσει κάποιος και ευθιάσει και βάλει ένα στιβ σύρμα, τότε έρχονται όλα κάπως πιο ευθιασμένα και θα τοποθετεί το peel away το θικάρι και μετά με κάποια δυσκολία, αφού περάσουμε στο κομμάτι από φραχθέν, θα μπορέσουμε να το πετήσουμε ένα ουρητηρικό στέν. Βλέπετε εδώ, είμαστε εντός της ουροδόχου κύστης, επιβεβαιώνουμε σκιαγραφικά και μετά προωθείται το στέν. Αυτή είναι η συνήθις πρακτική σε επίπεδο νεφρού, δηλαδή κινούμενο όργανο, δύσκολο πάντα να το προωθήσουμε. Αλλά εν τέλει αυτό είναι το τελευταίο αποτέλεσμα, δηλαδή να τοποθετήσουμε το βρυτηρικό στέν με την άκρη στην κύστη. Σε κάποιες περιπτώσεις κακοήθους απόφραξη θα μπορούσαμε ενδεχομένως να τοποθετήσουμε και ένα μεταλλικό στέν. Δεν έχουν ιδιαίτερα καλή εξέλιξη, δεν έχω βάλει πάρα πολλά εγώ. Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως τελικού σταδίου ασθενείς που θέλουν μία παρηγορητική προσέγγιση, διότι αυτά τείνουν να κλείσουν σχετικά εύκολα, διότι κρυσταλώνονται τα ούρα και τελικά ξανακάνουμε την προσέγγιση και βάζουμε ένα πλαστικό στέν μέσα από το μεταλλικό. Αυτό είναι συνηθισμένο, δεν έχουν μεγάλη βατότητα αυτά τα ουρητηρικά στέν. Αφού το παιδί το στέν και έχει παραμείνει νεφροστομία ένα διάστημα και είμαστε ευχαριστημένοι ότι δουλεύει το στέν και είμαστε εντάξει, λέμε θέλουμε να αφαιρέσουμε την νεφροστομία, θα πρέπει να το τσεκάρουμε, δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε μια σκιαγράφηση διά της νεφροστομίας, να δούμε, να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχει μια βατότητα, βλέπετε, στα δεξιδεύει το σχεγραφικό από την νεφροστομία στην ουροδοχοκίστη και μετά η αφαίρεση πρέπει να γίνει ακτινοσκοπικά, διότι υπάρχει κίνδυνος εδώ να τα τραβήξουμε όλα έξω, δεν θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλουμε λοιπόν να ευθιάσουμε την νεφροστομία μας και σιγά σιγά να αφαιρεθούν όλα και να παραμείνει το ουρητηρικό στέν στη θέση του. Ήδη το σειρματάκι εδώ λίγο αγγίζει το ουρητηρικό στέν, είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να τα πάρει όλα έξω μαζί, αν δεν είναι προσεκτικός και δεν δείξει την... δεν υπάρχει η κατάλληλη εμπειρία να κάνει ίσως και αυτή την απλή σχετικά κίνηση. Και εν τέλει αυτό είναι το αποτέλεσμα που βλέπουμε ότι έχουμε μόνο το ουρητηρικό στέν, θα το παρακολουθήσουμε τώρα. Το ουρητηρικό στέν θα παραμείνει εδώ για πάντα, όχι, κάποια στιγμή ενδεχομένως να κλείσει. Αν κλείσει, μπορούμε πάλι να κάνουμε μια προσέγγιση διαδερμική, αλλά αυτή είναι λίγο αρκετά επεμβατική, γιατί πρέπει να πάρουμε ένα μεγάλο θικάρι. Στις περισσότερες περιπτώσεις η αλλαγή θα πρέπει να γίνει με το κυστεροσκόπιο, δηλαδή ένας ουρολόγος να το βρει, να το τραβήξει λιγάκι, να βάλει ένα σύρμα και να το αντικαταστήσει επί της ουσίας. Αυτό είναι το καλύτερο management. Τώρα, στις αρτηριακές και φλεβικές επεμβάσεις, μιλάμε κατά κύριο λόγο για εμβολισμούς. Οι φλεβικοί εμβολισμοί δεν είναι τόσο συνηθισμένοι στο οροποιητικό σύστημα, αλλά είναι αρκετά συνηθισμένοι οι αρτηριακοί εμβολισμοί, στους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε τα συνήθη εργαλεία, τα οποία έχουμε είτε σπειράματα είτε μικροσφαιρίδια και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και στέντ. Μία σχετικά διαδεδομένη εφαρμογή είναι ο εμβολισμός των αγκιομυολιπωμάτων, διότι ξέρουμε ότι όταν περάσουν ένα
μία ουδό 4 εκατοστών σε μέγεθος, υπάρχει κίνδυνος να ραγούν αυτόματα και να έχουμε μία δραματική αιμορραγία. Οπότε για μας είναι σχετικά εύκολο να τα εμβολήσουμε. Βλέπετε εδώ αγγιογραφικά πώς διαφοροποιείται το αγγιομυολίπωμα από το λοιπό υγιές παρέγγυμα. Συνήθως πρόκειται για νέους ασθενείς. Μπορεί να πάσουν και από ζώδης κλήρυνση. Εδώ το δύσκολο είναι η διαχείριση του αγγιολιπώματος μετά, δηλαδή να μην προκαλέσουμε αποστήματα ή πάρα πολύ μεγάλη ισχαιμία, ανάλογα με το πόσο μεγάλο. Σε αυτή την περίπτωση είδαμε στο follow-up να μειώνεται σε μέγεθος, μειώνεται ουσιαστικά σε μάτωση, σιγά-σιγά μειώνονται και μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα διαχείρισης ενός αγγιολιπώματος, το οποίο δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, δεν μπορεί να χειρουργηθεί προφανώς. Προς Θεού, νεφρεκτομή, τέτοια πράγματα, αυτά εντάξει, για τον Θεού, με έναν εμβολισμό μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την καλοήθη παθολογία πάρα πολύ καλά. Δεν θα πω πάρα πολλά για τον εμβολισμό του προστάτια, τεράστιο κεφάλαιο από μόνο του, έχει προκαλέσει μεγάλη επανάσταση ουσιαστικά στη διαχείριση των ασθενών. Αυτό το οποίο πρέπει να πω είναι ότι ουσιαστικά ο σκοπός είναι να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα της καλοήθους αιτιολογίας κεντρική στένωση του προστάτη. Έχει αποτελέσματα περισσότερο για προστάτες οι οποίοι είναι σχετικά μεγάλοι και οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην φαρμακολογική θεραπεία. Η σειρά και στους ασθενείς που βλέπω εγώ και είδα για παράδειγμα ασθενή χθες, που εξήγησα ότι η σειρά είναι πρώτα, θα δούμε τη θεραπεία. Εάν η θεραπεία δεν αποδώσει, θα πάμε σε εμβολισμό. Αν ο εμβολισμός δεν μπορεί να γίνει ή δεν αποδώσει, τότε σίγουρα θα πρέπει να πάμε σε χειρουργείο αναγκαστικά. Μιλάμε για επεμβάσεις που γίνονται με τοπική αναισθησία, μπορεί να γίνουν και σε επίπεδο περιστατικού ημέρας. Είναι σχετικά δύσκολη η ανατομία και γενικά θέλει για το χειριστή μία καμπύλη εκμάθησης σημαντική. Τα σφαιρίδια τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε είναι πάρα πολύ μικρά, διότι μιλάμε για πάρα πολύ μικρά αρτηρίδια. Βλέπετε, η ανατομία είναι σχετικά complex. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τους προστατικούς κλάδους, δηλαδή τους κλάδους οι οποίοι αιματώνουν τη μέση μοίρα του προστάτη, όχι τις καψικές αρτηρίες. Αυτές είναι οι αρτηρίες που θέλουμε να στοχεύσουμε. Είναι μικρά τριχοειδή αγκία, στα οποία πρέπει να πάμε ασφάλεια για να αποφύγουμε επιπλοκές όπως οι ισχυμικές αλλοιώσεις στις πέριξ τομές. Αρχικά γεννήθηκε αυτή η επέμβαση ως promising από συγκεκριμένες ομάδες την τελευταία δεκαετία και έχουμε φτάσει τώρα να έχουμε αρκετά σημαντικά αποτελέσματα σε επίπεδο evidence. Δηλαδή εδώ βλέπουμε σε μια μελέτη που ανάλυση ουσιαστικά είναι μια μετανάλυση των ασθενών που είχαν δημοσιευτεί μέχρι εκείνη τη στιγμή το 2021. Συγκρίνοντας την DURP με τον εμβολισμό, είναι ασφαλώς και οι δύο μέθοδοι σχεδόν ίσες σε επίπεδο αποτελεσμάτων, αλλά ο εμβολισμός έχει λιγότερα adverse events και μικρότερο χρόνο στο νοσοκομείο, αλλά είναι μια πράξη η οποία θέλει περισσότερο χρόνο να γίνει ενδεχομένως. Σε μια πολύ σημαντική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Lancet από επεμβατικούς εκνολόγους και είναι από σπάνιες περιπτώσεις η επεμβατική εκνολόγη να δημοσιεύσει στο Lancet για μια πράξη δική τους. Βλέπουμε από 10 νοσοκομεία, αυτό είναι το 2023, από 10 νοσοκομεία στη Γαλλία για προστάτες οι οποίοι είναι σχετικά μεγάλοι, οι οποίοι δεν είχαν αποδώσει στην φαρμακευτική θεραπεία. Έγινε ένα randomization one-to-one του εμβολισμού με το συνδυασμό δύο φαρμάκων, δηλαδή η μονοθεραπεία δεν απέδωσε και πήγαμε σε συνδυασμό δύο φαρμάκων. Το randomization έδειξε ότι για μεγάλους προστάτες ο εμβολισμός είναι πιο αποδοτικός. Ξαναλέω, αυτή είναι η σειρά των γεγονότων. Ο εμβολισμός δεν είναι κάτι απλό, απαιτεί μία καμπύλη εκμάθησης. Υπάρχουν περιπτώσεις τέτοιες που οι αναστομώσεις δεν μας επιτρέπουν να εμβολίσουμε στο χειρονό που φτάσει εκεί. Οπότε θα στείλουμε τον ασθενή σε χειρουργείο, αλλά επουδενή δεν θα γίνει το χειρουργείο πριν περάσει ένας άρρωστος από αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να τους προσφέρουμε, τουλάχιστον τους προστάτες που είναι αρκετά μεγάλοι. Τώρα να περάσουμε και στο ογκολογικό κομμάτι, είτε είναι θεραπευτικό είτε παρηγορητικό. Θα μιλήσω προφανώς για το ablation, το οποίο είναι ένα κομμάτι το οποίο έχουμε φέρει σε μεγάλο επίπεδο ως επεμβατικοί εκτενολόγοι. Η διαχείρισή μας αφορά τους μικρούς όγκους, κυρίως τους τάφενα α όγκους του νεφρού. Η απεικόνιση που χρησιμοποιούμε, μάλλον η απεικονιστικά καθοδηγούμενη πράξη
το μοντέλο που χρησιμοποιούμε είναι παλιότερα ήταν το radio frequency, τώρα κάνουμε σχεδόν αποκλειστικά cryo ablation για αυτές τις βλάβες. Κάποιοι ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν microwave. Εγώ θεωρώ ότι το cryo δίνει πολύ καλά αποτελέσματα, διότι βλέπουμε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά όλες τις ανατομικές δυνατότητες που έχει, μάλλον παραλλαγές που μπορεί να έχει μια μάζα του νεφρού. Υπάρχει και το IRE, το οποίο είναι μια άλλη τεχνολογία, δεν έχει δώσει ουσιαστικά αποτελέσματα. Σχεδόν αποκλειστικά κράει όπου θα έκανε βλάβες του νεφρού. Παλιότερα ή για μικρότερες βλάβες μπορεί κάποιος να κάνει και ραδιοφρίκωση. Εδώ είναι το περιστατικό που δείξαμε πριν για τη βιοψία. Βλέπετε ότι θα πάρουμε αρχικά βιοψία και μετά θα τοποθετηθεί για μια μικρή βλάβη όπως αυτή, εξωφυντική, στη μεσότητα με τον αξονικό τομογράφο. Μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε ακριβώς στη μέση βλάβης και να την καταστρέψουμε, διατηρώντας το υπόλοιπο παρέχημα. Είναι πάρα πολύ κομψή η μέθοδος, ελάχιστα επεμβατική και πάρα πολύ ασφαλής για τις μικρές μάζες. Εδώ είναι περιστατικά με microwave. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που βλέπουμε πάλι, διατηρώντας την αιματική δίδυση. Και όταν κάποιος γνωματεύει μια τέτοια αξονική σε αρτηριακή φάση, που βλέπουμε μια πολύ ικανοποιητική ενίσχυση του υπόλοιπου νεφρικού παρεχήματος, και εδώ στη βλάβη βλέπουμε αυτό το σημείο της, ένα halo sign, η βλάβη έχει υποστρέψει πλήρως, δεν χρειάζεται καν να μιλάμε για μάζα. Βλέπω γνωματεύσεις που συναδέλφους λένε ότι η μάζα μίκρινα κτλ. Αυτός είναι ουλώδης ιστός, δεν είναι τίποτα ζωντανό. Εδώ μπορώ να σας το εγγυηθώ, μπορώ να το βιοψίσουμε. Αυτό είναι ένα κομμάτι νεκρό του νεφρού και μπορούμε να το πούμε ασφάλεια. Μπορούμε να πάρουμε και βιοψία και θα πάρουμε και βιοψία σε περιστατικά τα οποία δεν έχουν βιοψηθεί πρώτη επέμβασή μας. Αρχικά θα τοποθετηθεί η βελόνη του ablation. Εδώ θα βάλουμε μια cryo βελόνη και σε tandem τεχνική δίπλα, δηλαδή θα τοποθετηθεί η βελόνη βιοψίας. Βλέπετε εδώ πάρα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα στο follow-up στους 6 μήνες και στον 1 χρόνο. Και αυτό δεν μιλάμε για ζωντανό ιστό, μιλάμε για ουλώδη ιστό, ο οποίος έχει καταστραφεί. Στις ενδοφυτικές βλάβες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νέα τεχνολογία όπως είναι το navigation. Έχουμε διάφορα συστήματα. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα navigation συστήματα που είχαμε χρησιμοποιήσει στην Ελβετία και στην Αγγλία. Και αυτό δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα, αλλά έχουμε άλλα. Εδώ για την ενδοφυτική αυτή βλάβη είναι δύσκολο να στοχεύσουμε διαφορετικά. Σε μονό νεφροασθενή, θέλοντας να διατηρήσουμε όλη την νεφρική λειτουργία, αυτή ήταν μια πολύ νέα γυναίκα, 40 χρονών, που ήθελε προφανώς να διατηρήσει τον νεφρό της. Καταφέραμε λοιπόν να καταστρέψουμε αυτή την βλάβη. Αυτό είναι ένα navigation system που χρησιμοποιούμε καθημερινά και στην Ελλάδα. Στον αξονικό τομογράφο, με απόλυτη ακρίβεια, μπορούμε να στοχεύσουμε πλήρως τη βλάβη και να έχουμε ένα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα, είτε με cryo είτε microwave. Σε κάποιες περιπτώσεις που βλάβες δεν φαίνονται, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και fusion τεχνικές. Με τον υπέρυφο ενδεχομένως δεν μπορούμε να αντιστούμε. Οπότε βλέπετε, με νεότερες τεχνικές fusion μπορούμε να τις στοχεύσουμε χρησιμοποιώντας την πληροφορία που έχουμε από τις τομές εκείνες, είτε του μαγνητικού τομογράφου που θα κάνουμε fusion, είτε της αξονικής του δοσκιαγραφικού. Δηλαδή, έχοντας τη θέση του δοσκιαγραφικού, θα τοποθετήσουμε πλήρως τη βελόνη μας στη μεσότητα. Μπορούμε να τοποθετήσουμε πάνω από 2 ηλεκτρόδια, αν χρειάζεται. Και βλέπουμε εδώ το ice ball, πώς διαμορφώνεται. Εδώ παίρνουμε και βιοψία, μια βελόνη βιοψίας και 2 ηλεκτρόδια, διατηρώντας το υπόλοιπο παρέχημα. Με πολύ κομψό τρόπο. Αυτό είναι το αποτέλεσμά μας. Ενισχύεται το υπόλοιπο νεφρό και εδώ έχουμε το halo sign και υποστρέφει η βλάβη. Ή και 3, ενδεχομένως 3 ηλεκτρόδια, εάν χρειαστεί. Αυτό είναι radio frequency περιστατικό. Βλέπετε πώς η βλάβη έχει καταστραφεί, αυτή με κίστη και το υπόλοιπο παρέχημα αιματώνεται κανονικά. Ή σε μεγαλύτερες ακόμα βλάβες θα χρησιμοποιήσουμε παραπάνω από 3 αντένες, 3 ηλεκτρόδια. Συνήθως το cryo μας βοηθάει, γιατί βλέπουμε το iceboard. Βλέπετε πόσο ωραία έχει διαμορφωθεί με 4. Εδώ θα φροντίσουμε να τοποθετήσουμε και ένα επίθεμα στο δέρμα, προκειμένου να αποφύγουμε τον τραυματισμό του δέρματος από το cryo. Τώρα, αν το έντερο είναι κοντά, θέλουμε να το μετακινήσουμε, θα χρησιμοποιήσουμε συνήθως dextrose. Αφού τοποθετηθεί η βελόνη εντός της βλάβης, θα τοποθετήσουμε ανάμεσα στο έντερο και τη βλάβη μια νέα βελόνη, από την οποία θα εγχύσουμε λίγο dextrose με λίγο σκιαγραφικό για να το βλέπουμε. Οπότε αυξάνεται αυτή η απόσταση και μπορούμε με ασφάλεια να προχωρήσουμε στο ablation. Ή σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις,
εάν υπάρχει δυνατότητα να τοποθετήσουμε ένα ορυτηρικό στέν για κεντρικές βλάβες, από το οποίο θα ρίξουμε λίγο ορό, πιο χλιαρό, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα του πυελοκαρδιακού συστήματος και να μην έχουμε βλάβες. Η θέση φυσικά παίζει ένα ρόλο, η θέση της βλάβης, σε κάποιες περιπτώσεις όταν δεν θέλουμε να περάσουμε τον υπεζοκόρτα, ενδεχομένως να βάλουμε τον ασθενή και σε πλάγια θέση, προκειμένου να αποφύγουμε την διέλευση του υπεζοκόρτα και τη διαμόρφωση εμπιήματος. Το ablation έχει αρκετό evidence πίσω του σε μεγάλες σειρές. Το βασικό στοιχείο του ablation είναι ότι οι συνδυαστικές σειρές είναι με περιστατικά τέτοια τα οποία δεν μπορούν να χειρουργηθούν. Στο one-to-one πάει πάρα πολύ καλύτερα από το χειρουργείο, δεν το συζητάμε τις μικρές βλάβες. Εδώ μιλάμε για αρκετές σειρές οι οποίες έχουν δημοσιευτεί τα προηγούμενα χρόνια και είχαμε κάνει και μεταναλύσεις. Αυτές είναι οι τελευταίες σειρές όπου βλέπουμε σε αρκετούς ασθενείς για δεκαετή ογκολογικά αποτελέσματα πάρα πολύ ικανοποιητικά, και γι' αυτό και το ablation έχει ουσιαστικά κερδίσει τη θέση του στα ογκολογικά guidelines, ακόμα και στα ουρολογικά guidelines, στα guidelines ασθενών, και ο επεμβατικός ακτινολόγος έχει μια σαφή θέση στη διαχείριση αυτών των ασθενών με μικρούς όγκους του νεφρού. Τώρα, σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται να εμβολήσουμε τους όγκους του νεφρού, όταν είναι μεγάλοι και δεν μπορούμε να τους καταστρέψουμε. Εδώ μιλάμε τώρα για παρηγορητική θεραπεία, συνήθως πριν από νεφρεκτομή ή για περιπτώσεις τέτοιες που είναι ανεχείρητοι και προκαλούν αιματουρία ή πόνο. Σπάνια προ ablation, εγώ δεν νομίζω ότι έχω κάνει κανένα. Και παλιά κάναμε κάτι μελέτες για TACE, είχα κάνει μια μελέτη με το Vandetin, με κάποια TKIs. Δεν νομίζω ότι έχει αποδώσει, δηλαδή το TACE στον καρκίνο νεφρού, ακόμα και στο μεγάλο καρκίνο νεφρού, δεν νομίζω ότι έχει δώσει πολλά στοιχεία. Δεν έχουμε πάρα πολλές σειρές σε όλα αυτά, αλλά είναι μια τεχνική που νομίζω αξίζει να αναφερθεί, γιατί κάποιοι την εφαρμόζουν, κυρίως για τα περιστατικά αιματουρίας. Μιλάμε για υπεράγγειες βλάβες, τις οποίες ενδεχομένως θα είναι end arteries, δεν έχουν αναστομώσεις. Πριν τις νεφρεκτομείς, ο σκοπός του εμβολισμού πρώτη της νεφρεκτομής είναι να μειωθεί η απώλεια αίματος εντός του χειρουργείου. Σε κάποιες περιπτώσεις, βέβαια, κάνουμε και στις μεταστάσεις, αλλά μιλάμε τώρα για τις βλάβες του νεφρού. Βοηθάει ουσιαστικά κάπως τον χειρουργό, αν και διήστανται οι απόψεις, δηλαδή στο evidence που υπάρχει, κάποιοι είναι ευχαριστημένοι με καλές σειρές, με ικανοποιητικά αποτελέσματα, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις προκαλεί μια δεσμοειδή αντίδραση και δεν προτιμάται. Οπότε εδώ έχει να κάνει την εμπειρία του κέντρου με το πώς θέλουν οι χειρουργοί να χειρουργήσουν και τι εξέλιξη, τι εμπειρία έχει αυτός που κάνει και τους εμβολισμούς. Δεν έχουμε άλλες σειρές με κάποια ικανοποιητικά αποτελέσματα χωρίς ουσιαστικά μεγάλο αριθμό μεταγγίσεων, αλλά εξακολουθώ να είναι, έχει να κάνει με το πρωτόκολλο του κέντρου. Τώρα, σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται να εμβολίσουμε τους όγκους του νεφρού διότι έχουν αιματουρία και δεν χειρουργούνται. Για παράδειγμα, εδώ είναι ένα περιστατικό ενός 72χρονου με μεγάλο καρκίνο του νεφρού. Έχει πνευμονική εμβολή, παίρνει ανοσοθεραπεία, κάνει αιματουρία. Βλέπετε μια βλάβη που θα μπορούσε κάποιος να τη χειρουργήσει, αλλά δεν χειρουργείται γιατί έχει μεταστατικές βλάβες. Διάκριση μεταστατικές βλάβες, θα την εμβολήσουμε. Αγγιογραφικά βλέπουμε που είναι η βλάβη. Θα εμβολιστεί με σφαιρίδια, μεγάλα σε μέγεθος κατά προτίμηση για να μην προκαλέσουμε ισχαιμία και να μην αποστηματοποιηθεί. Θέλουμε να μειωθεί το perfusion στη συγκεκριμένη βλάβη και να σταματήσει η αιματουρία. Σταματάει η αιματουρία για ένα διάστημα, αλλά ξαναπαίρνει τώρα TKI στην προηγούμενη περίπτωση και ξαναεμορραγεί, οπότε ενδεχομένως να ξαναεμβολήσουμε. Αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να τη γνωρίζουμε για αυτούς τους ασθενείς, ενδεχομένως με τη χρήση coils ή σφαιριδίων, αλλά αυτά είναι παρηγορητικά περιστατικά. Θέλουμε να διαφυλάξουμε όσο πιο πολύ μπορούμε παρέχημα, διότι εκ των πραγμάτων είναι ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία και νοσοθεραπεία και θέλουμε να έχουμε μια καλή νεφρική λειτουργία, αν γίνεται. Υπάρχουν κάποιες σειρές σε αυτό το κομμάτι. Εξακολουθώ να λέω ότι έχει να κάνει με το κέντρο και τα πρωτόκολλά του. Δεν είναι κάτι το οποίο κάνουμε για όλους τους ασθενείς, αλλά παλαιότερα είχαν δημοσιευθεί κάποιες σειρές. Τώρα δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρον προκαλεί για τη διαχείριση αυτών των ασθενών.
Εν κατακλείδη, πρέπει να πούμε ότι η επεμβατική ακτινολογία, όπως είδαμε, έχει στο οπλοστάσιό της πάρα πολλά εργαλεία με τα οποία μπορούν να δοθούν λύσεις σε ασθενείς που πάσχουν από παθολογία του ουροπητικού. Έχουμε στα χέρια μας νέες αποκλειστικές τεχνικές, τεχνολογία και νέες ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες, οι οποίες πρέπει να σωματωθούν στην κλινική πρακτική τριτοβάθμιων κέντρων που αντιμετωπίζουν ασθενείς με ουρολογικά προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε για την πολύ περιεκτική παρουσία. Σημαντικά όλο το φάσμα των παρελθόν που μπορεί να έχει η επεμβατική ακτινολογία. Πολλές από αυτές νομίζω είναι και ευέλτιστες αντιμετωπίσεις. Αυτά που δώσουν με τη γράψη ελληνικού όρου. Είναι προφανώς ευέλτιστες αντιμετωπίσεις, που σημαίνει ότι σε πολλά σημεία η ακτινολογική ακτινολογία είναι η πρώτη επιλογή. Και από την άλλη, υπάρχει και φόβος. Το δεδομένο ότι αυτές οι παθήσεις είναι συχνές. Και είναι και μεγάλη ταλαιπωρία. Και πολλές φορές η ακτινολογική αντιμετώπιση είναι εξαιρετικά σύνθετη. Ταλαιπωρεί, επαναλαμβανόμενες επεμβάσεις, μέτρια αποτελέσματα κ.ο.κ. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικές εφαρμογές. Κ. Κοτζηδάκης, αν έχει την καλοσύνη να μας κάνει τα σχόλια πάνω σε αυτές τις εφαρμογές, πρέπει να ανοίξουμε κάποια συζήτηση με τους συναδέλφους που θα θέλουν να έχουν να ρωτήσουν κάτι. Ναι, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοτζηδάκη. Συγχαρητήρια για όλο το φάσμα που μπορεί να γίνει από την εκπαιδευτική τεχνολογία διαδρομικά. Νομίζω ότι πέρασε μπροστά από τα μάτια μας. Τελευταία ώρα και πραγματικά είναι επεμβάσεις οι οποίες όταν ξεκινήσαμε εμείς τουλάχιστον τότε, όταν γινόταν κάποια αρθροστομία, σιγά σιγά μέθοδο τεχνική με τεχνική έχει υπάρξει όγκρο σε όλο το φάσμα και ιδίως στα ανθρωπικά δευτερικά. Σε μονογραφίες φυσικά και όπου μπορεί να βοηθήσει η ευρωπαϊκή διαδρομική αντιμετώπιση. Παρ' όλα αυτά, και ενώ σε πάρα πολλές περιπτώσεις διαχρονικά οι ουρολόγοι χαίρονται την ευρωπαϊκή μας και αν μας σκεφτόμαστε ότι συχνά θα είχαν και ήδη καλύτερα αποτελέσματα παρ' όλα αυτά, την ίδια στιγμή αμφίστανται, ας πούμε, στην εξέλιξη όλων αυτών των νέων τεχνικών που μπαίνουν πλέον στο παιχνίδι. Αλλά η εμπειρία δείχνει ότι η αντίσταση αυτή σιγά σιγά πάντοτε. Υπάρχουν κι άλλα που άπτονται της ουροπηγίας, αλλά έχουν περισσότερο να κάνουν το γεννητικό σύστημα, όπως άλλες επεμβάσεις που έχουν κάνει ενεργή. Οι σκησοκύλες που και βλέπουμε και πραγματικά ότι υπάρχει μια αντίσταση ακόμα από την πλευρά του στο ότι εγώ θα σου πω τον χρειαστή και όχι τα βιβλία. Ενώ είμαστε φυσικά στη διάθεσή του χωρίς να θέλουμε να του πάρουμε μεγάλο βήμα τη φύλα. Κάποια στιγμή πιστεύω να καταλάβουμε ότι η διαχείριση του ασθενή έχει να κάνει με την πτυχία της έκβασης με τον ευχαριστημένο ασθενή, με την λιγότερη μορφή ταλαιπωρία του. Όλα αυτά, πολλά από αυτά περνάνε μέσα από τις δικές μας τεχνικές. Φυσικά και οι υπόλοιποι τεχνικοί συνάδελφοι μπορούν να κερδίσουν από αυτό, διότι ο ασθενής είναι ευγνώμων όταν κάποιος χειρουργός προτείνει μια λιγότερη επεμβατική μέθοδο. Σε συνεννόηση πάντα με τις όλες τις δικές υπόλοιπες. Είναι νομίζω μείζον αυτό που πούμε, είναι δευτέρα από το ασφαλώς οι σχέσεις με τις ειδικότητες είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται, εντάξει. Για τα υπερβατική του οροπητικού, νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα στο το οποίο έχουν εξελιχθεί όλη σήμερα. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, για τα ουρτηρικά στέλνια και όλα αυτά, θα πρέπει κάποιος να επιστρατεύσει και γνώση, ο οποίος έχει αυτά αγγεία. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι ένα παράδειγμα που δείχνει ότι κάποιος ο οποίος έχει πρόσβαση σε όλη την επεμβατική τεχνολογία μπορεί να τα εφαρμόσει στο ουρτηρικό. Γιατί για τα ουρτηρικά στέλνια, διέλευση των αποφράξεων, εκεί είναι σημεία στα οποία ενδεχομένως δεν υπάρχει τέτοια τεχνογνωσία από άλλες ειδικότητες. Δεν το συζητάμε για τα περιστατικά που έχουν διαφυγές και διαφορά, δεν μπορεί να τα διαχειριστεί κανένας. Αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα.
Και είναι σωτήρια η προσέγγιση μας, αλλά και μας αρκετά δύσκολο, διότι μιλάμε για μη διατεταμένα συστήματα, έχουμε συστικούς ασθενείς, όλα αυτά είναι. Οπότε, εάν εφαρμόσουμε όλες τις τεχνικές επιχειρηματικές οικονομίες, νομίζω ότι δίνουμε αρκετές λύσεις για να ερχόμαστε. Και είναι κάτι, όπως είπα τώρα, κύριε, που θέλει μεγάλη εμπειρία και συνδυασμό τεχνικό. Δηλαδή, ο εργατικός εκτελώς ασχολείται με το τεχνικό. Πρέπει να ξέρει να παρακινάει την περίπτωση, να παρακινάει με εξωτερικό. Δείξατε και μαθηματικό. Να μπορεί να κάνει τη διοψία, την παροχέτευση, να το κλείνω, ας πούμε, την εφροστομία, με τα σύρματα από την εμπειρία που έχει από τα υγεία να μπορεί να καθυλιάζει βοητήρες. Υπάρχουν και άλλα και με την κεντρικά προβλήματα βοητήρων, με νεοκίστης που μπορεί να κάνει εξένωση. Πρέπει να μπούμε και να την διασύλλουμε δύσκολα τα εξένωση. Μετά πάμε στα ομολογικά που είναι έχουν να κάνουν inflation. Στα καλήθεια και κακοήθη ομολογικά που είναι αντιμετωπώματα, αιμορραγίες, εμπολισμοί, αιματοίες, καρκίνοι, πάλι αντιμετωπίδα, τα οποία είναι όλο πραγματικά το φάσμα της επιβάτης τεχνολογίας με όλες τις δυνατές μεθόδους. Άρα ο εκτελώς που ασχολείται με αυτά πρέπει πραγματικά να έχει σχετική εμπειρία με όλες τις δυνατές τεχνικές. Δεν είναι, ας πούμε, εγώ κάνω διοψία μισθού, αυτό κάνω. Ο άλλο κάνει βιοψίες γενικά. Ναι, εδώ θέλει τα πάντα. Πραγματικά θέλει τα πάντα. Όντω και οι σχέσει καλλιεργούν. Δηλαδή και οι άλλε ειδικότητε σιγά σιγά μαθαίνουν. Δηλαδή τώρα στο ΣΥΤΣΕ είχαμε μια συνεδρία που ξέρει πολύ καλά ότι δεν το οργάνωσε με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία των Ουρολόγων. Για να συζητούν δύο σχετικά θέματα που είναι ο εμβολισμό του Ψάρτη, που είναι ένα θέμα το οποίο αλλάζει ασφαλώ η αλλά και το ablation των μικρομόδων του νεσού πολιτικού και επίση υπάρχει λίγο κόμπλι, αλλά η κουλτούρα. Νομίζω ότι όταν σιγά σιγά τα αποτελέσματά μας έχουν φτάσει στη δεκαετία, μπορούμε να πείσουμε όλη την κοινότητα. Γιατί η κοινότητα χρειάζεται και το evidence. Δεν μπορούμε να λέμε ότι το κάνουμε, το κάνουμε καλά, δεν επιτρέπουμε. Έχουμε τώρα για το προστάτη δημοσίευση στο Lancet. Ενισχύονται πάρα πολύ αυτές τις τεχνικές και σε περιπεριτικό, οπότε νομίζω ότι θα παραμείνουν αυτές τις τεχνικές. Δεν νομίζω να. Σιγά σιγά θα κάνουν και οι αντιστάσεις. Και ένα άλλο, το τρίτο που συζητήσαμε με την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, το θέμα το οποίο ήταν εκτός σημερινής γενετικό, το γενετικό καθαρά ήταν, είναι θέματα. Το θέμα ήταν αντιπαράθεση με την συνθηκτική δυσλειτουργία που μπορούμε να βοηθήσουμε στη διάνοιξη των Αγίων και τον προϊαπισμό. Εκεί χρειάζεται εμπορισμό κάποιων κλάδων που παράγει. Βασικά προβλήματα, δηλαδή μεγάλα προβλήματα, στα οποία πρέπει να υπάρξει συνεργασία με του πολιτικού άνθρωπου. Και αυτή είναι φτωχή. Για να δείξω άλλο ένα άλλη κατευθύνση, μια κατηγορία ειδική παθήσεων, η οποία δεν περνάει κάθε μέρα από τα τμήματα, διότι ο υπουργό προτιμάει βέβαια και δικέ. Ευχαριστούμε πολύ γόνιμα σχόλια και την ευκαιρία που έχει να απαντήσει. Να ρωτήσουμε αν κάποιο άνθρωπο θα θέλει να κάνει ερώτηση στον ομιλητή μα ή κάποιο σχόλιο ή να θέσει κάποιο θέμα προ συζήτηση, τόσο του κ. Κροκίδη όσο του κ. Κατηδάκη. Πολλά από αυτά είναι καινούργια ίσως, αλλά προσβλέπουμε όλοι μας την ευρύτατη χρήση τους. Μια συζήτηση ανοιχτή. Αν είναι κάποιος των συναδέλφων που μας παρακολουθούν, μπορεί να κάνει αμνιού τον εαυτό του, να σηκώσει χέρι και να τοποθετηθεί, να ρωτήσει, να σχολιάσει. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τους συναδέλφους που βρίσκονται εδώ. Έχουμε ένα εξαιρετικό μιλητή, ακόμα και οι ερωτήσεις θα ήταν οι απαντήσεις που είναι εξαιρετικά χρήσιμοι για όλους. Καθώς αναμένουμε τυχόν ερωτήσεις, να ρωτήσω. Εγώ δεν έχω άμεση εμπειρία και ενασχόληση. Αλλά εσείς πώς βλέπετε, δηλαδή, αν κάνετε αυτή την ομιλία, να είμαστε καλά σε 10 χρόνια. Ποια πράγματα που σήμερα δεν μας είπατε πολύ εκτεταμένα, ποια πράγματα βλέπετε να τρέχουν και σε 10 χρόνια θα είναι από τη δικιά σας εμπειρία και τη δικιά σας πρόκληση. Και βλέπετε να είναι πολύ hot και πολύ ισχυρά και πολύ καθιερωμένη σε μια δεκαετία από τώρα ή σε μια πενταετία. Κοιτάξτε, σε μια πενταετία, δεκαετία είναι μεγάλο διάστημα, σε μια πενταετία θα έχουμε
εγκαθιδρυμένο evidence για πολλές θεραπείες μας. Δηλαδή νομίζω ότι και η διαχείριση των μικρών όγκων του νεφρού θα είναι η πρώτη γραμμή θεραπεία και ο εμβολισμός του προστάτη. Αυτά τα δύο νομίζω ότι θα είναι πλέον όριμα να έχουν εγκαθιδρυθεί σαν θεραπείες πρώτης γραμμής. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα τα οποία κάνουμε, εκ των πραγμάτων βιοψίες, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι βιοψίες γενικά, τι ρόλο θα παίξουν οι υγρές βιοψίες για τους ογκολογικούς ασθενείς, πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε την ετερογένεια των όγκων για τη διάγνωση. Ο μαγνήτης, αν εξελιχθεί λιγάκι, και εμένα τον ανέφερα, διότι νομίζω ότι έχει μια δυνατότητα εξέλιξης. Τα υλικά δεν κοστίζουν τόσο πολύ να γίνουν κεραμικά πλέον. Υπάρχουν μαγνήτες επίσης, οι οποίοι δίνουν δυνατότητα επεμβατικών. Θα υπάρχουν κέντρα τα οποία θα σταγεύουν στην ετερογένεια, με την παράδειγμα μια μάζα, προκειμένου να ληφθεί μια βιοψία διαφορετική από τις υπόλοιπες, που θα μπορεί να ταυτοποιηθεί ενδεχομένως μια υγρή βιοψία. Αυτοί θα είναι, νομίζω, οι τομείς που θα εξελιχθούν. Δηλαδή, ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες που έχουν ήδη δώσει κάποιο evidence και η διάγνωση σε επίπεδο πιο στοχευμένης προσέγγισης. Ήδη το πρώτο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Οι μικροί όγκοι του νεφρού σε ηλικιωμένους ανθρώπους είναι συχνό έλλειμμα. Υπάρχει αμηχανία στο πώς το χειριστεί κανείς. Υπάρχει η διαδικασία που βλέπουμε. Πολλοί από αυτούς μπορεί να μην εξελίσσονται. Απ' την άλλη, υπάρχει ένα άγχος, δεν μπορεί να έχω έναν όγκο και ένα περιμένω να τον δω. Επομένως, να εδώ δείτε μια λύση που έχει εντός εισαγωγικών τουλάχιστον την ευκολία και τον άγχος. Αν και το άλλο με την προπλασία του προστάτη, τόσο συχνό πρόβλημα όλοι έχουν. Όλοι θα έχουμε ή έχουμε ήδη. Επομένως, είναι πράγματα που μπορούν μεγάλες ομάδες που ζουν με αυτή την ενίδε. Δεν μιλάμε για εξωτικές πατήσεις, μιλάμε για πατήσεις με πάρα πολύ σημαντικές. Το campaign, το αρχαίο campaign για το ablation των μικρών βλαβών, συμπαγών βλαβών του νεφρού, όπως το έκανε ο Άντι Άνταμ, για παράδειγμα, που ήταν ένας από τους οποίους εγώ έμαθα στο Λονδίνο πριν από πολλά χρόνια, ήταν ανάλογο της πολυποδεκτομής, ας πούμε, του εντέρου. Δηλαδή ότι ένα μικρό πολύποδα, αν τον δεις, καλύτερα να τον βγάλεις. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να τον παρακολουθείς. Ακριβώς. Εάν και εφόσον έχει εξασφαλίσει ότι αυτή η προσέγγιση, δηλαδή το ablation στην προηγούμενη περίπτωση, είναι ελάχιστο επεμβατικό, δεν θα κρατήσει τον άνθρωπο πολλές μέρες μέσα, δεν θα προκαλέσει επιπλοκές, τέτοιες που να αλλάξει τη διαχείριση. Δηλαδή, επειδή ακόμα και η πάρα πολύ μικρή, μια σουηδική μελέτη είχε δείξει ότι πάρα πολύ μικροί όγκοι έχουν κάποιο μικρό ποσοστό μετάστασης, καλό είναι αυτό να τους καταστρέψει όσο είναι μικροί. Και δεν μπορεί να καταστρέψει να μεγαλώσει. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς, τους παρακολουθούμε, μεγαλούν πολύ, γίνεται νεφρεκτομή, μερικοί ασφαλώς. Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω ότι στο μέλλον θα γίνονται ολικές νεφρεκτομές, κανονικά δεν θα πρέπει να γίνονται. Δηλαδή, αυτός είναι ο στόχος. Και καμιά φορά ξέρετε τι ολικές νεφρεκτομές. Οπότε η εξέλιξη είναι δραματική, δεν θα μπορούσαν να την είχαν προλάβει. Αυτή είναι, νομίζω, η πιο σωστή προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω και στο επίπεδο των νεφρεκτομών, καθώς πρέπει να αυξηθεί στην περσία. Επομένου ρητήρες, οι οποίοι μέχρι τώρα θεωρούνταν τελειωμένοι και έπρεπε να εμφυτευτούν καταρχάς με τεχνικές ραντεβού, δηλαδή το να μπει ο ορολόγος ένα σίγμα από κάτω από το ρούμι και εμείς σαν να πιάσουμε το σίγμα και να παραδώσουμε το κομμωτήρα και να βάλουμε ένα διπλό πικτέλ για να ξαναδημιουργηθεί η εγκόδηση στο σγύρο από το κομμωτήρα. Εκεί συνήθως τα προβλήματα ήταν ότι οι πλώδες αυτές στενώς ήταν μετά αποφρακτικές για τον νέο. Τώρα λοιπόν υπάρχουν νέα υλικά, τα οποία ίσως εξελιχθούν καλύτερα στο μέλλον, τα οποία είναι άλλα είναι βιοαποαφήσιμα, άλλα εκλείνουν κάποια φάρμακα, άλλα κρατάνε υποφυγικά, υποφυγικά και δεν μπορούν να εξελιχθούν. Και αυτά όλα τα εμφυτεύματα, τα οποία είναι μόνιμα ή δεν προσωρινά, νομίζω ότι εκεί θα εξελιχθεί αρκετά η τεχνολογία. Και θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες λύσεις για τέτοια περιστατικά που αντίστοιχα έχουμε και στους προηγούμενους χώρους. Και εκεί ένα κομμάτι που εμείς το έχουμε χάσει, ενώ παλιά βλέπαμε περισσότερο με τις εμφυφωνίες, είναι η λύθη, δηλαδή η ενδογωγία όπως ήταν η οικολόγηση, που ξέρει τα πράγματα που δεν γίνονται. Το ότι πέρα να κάνουμε μια εμφυφωνία, βάζουν ανθικά και βάζουν ένα κολοκυροσκόπιο μέσα στο χειροπεριτικό και σπάνε με ηθοτρίπτες μία πέτρα, όπως κάνουμε πρώτη φορά. Αυτά λίγο πολύ ξεκινήσαμε με μεθόδους της τεχνολογίας. Δεν φτύχανε κάτι να δημιουργήσουν. Τα
στο παράδειγμα ότι εγώ το βοηθούσα με την κατάσταση και διαχρήση με το λιθοτρίπτη που είχαν οι ουρολόγοι, τον οποίο εφάρμοσα μετά στις σχολείες. Βέβαια, αυτοί το έχουν εξελίξει, γιατί σπάνε τώρα γιατί δουλεύουν πιο πολύ πάνω σε αυτό, κάτι το οποίο για μας θα ήταν επίσης εύκολο. Είναι εύκολο. Αλλά είναι, αφού εκπαιδευτήκα και το κάνω, εμείς δεν με πάσω. Σε κάτι που εκπαιδευόμαστε εμείς και το κάνουμε εμείς, εκεί είναι τα αρέσει. Εκεί είναι πάντα δύσκολη πρόσβαση. Δηλαδή, στους, γιατί συνήθως τώρα η πρακτική είναι να κάνεις την PCNL, αλλά την πρόσβαση την είναι συνήθως ακτινολόγου. Δηλαδή, στα κέντρα τα οποία είναι πιο εξειδικευμένα, κάνουν πολλά περιστατικά, δυσκολεύονται οι ουρολόγοι να, να έχουν πρόσβαση, κυρίως στον εγκοφαλοκολογείο τους. Ναι, και το κάνουν και κάποιοι ακτινολόγοι, αλλά δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρον θα είχαν. Αλλά θα μπορούν, εντάξει, αλλά είναι, έχει περάσει το ουρολογικό, ας πούμε, κομμάτι αυτό, το PCNL. Λοιπόν, και πιο απλές θετικές όπως να καυτηριάζει μια πλήκη στην Ευρώπη, μεγάλη διεθνή, στην οποία οι ορολογοί των κυβερνών κάνουν ένα administration το τύχημα για να χύνεται το ορολογικό σύστημα, σαν να είναι διαδρομικός καυτηριασμός και να κερδίσει και στις αρκετές περιπτώσεις να το κάνει σε άλλες παλιές. Πάντως, εγώ νομίζω ότι υπάρχει πεδίο εξλάμβων του συστήματος. Και όπως είπε, θα δούμε αυτές τις εξελίξεις. Τελευταία ευκαιρία, για όποιον θέλει να ρωτήσει ή να σχολιάσει, να εισαγάγει κάποιο θέμα. Ναι, κύριε Φιλανθέωπε. Μιλώντας για το κομμάτι των εμβολισμού των εμβολισμού, ήθελα να ρωτήσω αν έχουν κάποια πληροφορία σχετικά με το radio-modernization που υπήρχε σχετικά με το νοσοκομείο. Για σύμπτωμα, αν υπάρχει κάποιο μέρος. Δεν το έχω δει πουθενά, πέρα από ένα περιστατικό που έχει κάνει η ΠΑΤΑ. Πουθενά. Νομίζω ότι έχει κάποιες ενδείξεις, αλλά πρέπει να δούμε τι θέλουμε. Δηλαδή, τώρα, ένα λόγο μεγάλο με τον ΤΑΦ 3, ΤΑΦ 4. Έχει ξεφύγει σαν εφαρμένε. Δεν πρέπει να το κάνει νεφρεκτομία. Επειδή κάνουν νεφρεκτομία, αν είναι φύτο άσπρο και παίρνει τη θεραπεία. Ή παραμένει εκεί και κάνουμε παρηγορητική θεραπεία. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι τέτοια ακριβή θεραπεία, προσέγγιση στο να, να κάνει κάποιο κάτι το οποίο είναι τόσο θεραπευτικό. Δεν μπορεί να κάνει ένα εμβολισμό, αν θέλει να σταματήσει την αιματηρία. Να σου πω μόνο το εγώ, γιατί και όταν το σκεφτείτε το παράδειγμα, ίσως κάνει κάποιες περιπτώσεις είναι ότι αυτά είναι ταχύες πολιτικές αγορές. Σημαίνει ότι εμείς που σώμα βέβαια με τα προσφαιρίδια αυτά να συνώσουν τα προσφαιρίδια και να, να μην αποφράξουν το σκοπί, αλλά να μείνουν μέσα. Εάν αυτά επειδή είναι πολύ μικρότερα από έθους, ή μικρότερα του έργου των προσφερειδίων. Υπάρχει πιθανό κίνδυνο σε αυτά να περάσουν στην πληροφορία. Η πληροφορία να φύγουν και να κάνουν άλλε επιλογέ σε άλλο. Δηλαδή το σάμπι είναι αυτό που πει. Και μου κουδίζει περισσότερο. Εφαρμογή του μετόδου. Εκεί ίσω θα πρέπει να έχει παρόν για να σε βλέπουν φτάσει στην ώρα. Αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη μέρο. Και αυτό δεν αναπτύχθηκε και ο κείμενο εμβολισμό. Δηλαδή, ο κείμενο εμβολισμό, εγώ είχαμε μια μελέτη με τον Μάζερ κάποια χρόνια που προσπαθούσαμε να βάλουμε τι περίδια και το βαντέτι. Δηλαδή, γιατί και η έδρα βάλει τι περίδια. Και να δούμε και τον εμβολισμό, θα πούμε πώ θα κάνει. Δηλαδή, είναι, δεν είναι όπω το εγώ είπα, που είναι τελική κλάδη και μπορεί να έχουν σαν την κουμπέλα. Και σε γενική γραμμή συμπεριφέρουν διαφορετικά. Δεν νομίζω ότι ο εμβολισμό είναι καταπληκτικό. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κ. Κοκκίνη για την πολύ καλή ομιλία, τη συζήτηση και τη γνώση μα που φέρετε, τον κ. Βεζινέκη και τα σχόλιά του. Και όλου εσά που ήσασταν μαζί, κυρίω στην αίθουσα, αλλά και όσου επιλέξαν ένα από την πλειά. Σα ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστούμε.